τεχνητή νοημοσύνη, ευκαιρία ή απειλή για τον άνθρωπο. Η ανθρώπινη επιστημονική φαντασία για πολλά χρόνια ασχολείται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανθρώπινη αντίληψη για τη χρησιμότητά της είναι κατακερματισμένη. Από τη μία υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην θετική συνεισφορά της στην ανθρωπότητα. Από την άλλη υπάρχουν και επικριτές της οι οποίοι πιστεύουν ότι ίσως είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Τεχνητή νοημοσύνη ορίζει το κλάδο της πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που προσωμιώνουν τα χαρακτηριστικά της ανθρωπινής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Tim Urban, δημιουργό του blog Wait But Why, υπάρχουν τρία στάδια για την επίτευξη της τεχνητής νοημοσύνης. Artificial Narrow Intelligence, τεχνητή περιορισμένη νοημοσύνη, όταν το λογισμικό λειτουργεί με μια συγκεκριμένη και προκαθορισμένη εμπειρογνωμοσύνη. Artificial General Intelligence, τεχνητή γενική νοημοσύνη, σε αυτή τη φάση το λογισμικό εξισώνεται με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Artificial Super Intelligence, τεχνητή υπερνοημοσύνη, σε αυτή τη φάση οι μηχανές έχουν ξεπεράσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στην παρούσα φάση, το επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ξεπεράσει το πρώτο στάδιο, δηλαδή ακόμα μαθαίνει μέσα από τις καθημερινές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις με τις νέες τεχνολογικές επιτεύξεις, όπως είναι τα smartphones, οι μηχανές αναζήτησης και άλλες παρόμοιες εφαρμογές. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εποχές, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχει μεταμορφώσει την ζωή μας με έναν πρωτοφανή ρυθμό. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο επιτυγχάνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τυπωμένοι χάρτες φαίνονται τώρα τόσο χρήσιμοι όσο ένα τηλέγραφος. Παρά τη ραγδαία πρόοδο, το δεύτερο στάδιο είναι ακόμα μακριά, αφού για να επιτευχθεί χρειάζεται μεγαλύτερη από την υπάρχουσα υπολογιστική ισχύ, αλλά και μεγαλύτερη υπολογιστική ευφυΐα. Με απλά λόγια, οι μηχανές έχουν να μάθουν πολλά ακόμα. Με τον τωρινό ρυθμό ανάπτυξης όμως, υπολογίζεται ότι περίπου το 2040 η τεχνολογία θα καταφέρει να ξεπεράσει το δεύτερο στάδιο, ενώ με τις ίδιες εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι για να φτάσει το τρίτο επίπεδο θα χρειαστεί επιπλέον 30 χρόνια εξέλιξης. Τώρα το ερώτημα δεν είναι αν η τεχνολογία ξεπεράσει τον άνθρωπο, αλλά το πότε θα γίνει. Άλλωστε, η ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης δεν είναι κάτι υπολογισμό, αλλά ένας ρυθμός που επιταχύνει. Αυτό σημαίνει ότι ίσως ο άνθρωπος να αρχίσει να παρατηρεί άμεσα εφαρμογές οι οποίες θα προσομοιάζουν την ανθρώπινη αντίληψη. Αυτό εγείρει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μέλλον της ανθρωπότητας. Άραγε, τι είδους κινδύνους και απειλές να κρύβει η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης για τον ανθρώπινο πολιτισμό, όπως τον ξέρουμε σήμερα; Τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό για την ύπαρξή μας; Θα είναι κάτι που θα βοηθήσει τον άνθρωπο ή κάτι που θα τον καταστρέψει; Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ίσως η τεχνητή νοημοσύνη να απειλήσει το αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα της εργασίας. Υπολογίζεται ότι το 50% των τωρινών θέσεων εργασίας θα χαθεί, καθώς είναι πιο οικονομικό, ασφαλέστερο και ακριβέστερο να αυτοματοποιούνται. Τέτοια παραδείγματα είναι η απόδοση δικαιοσύνης, η λογιστική και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η στέρηση του δικαιώματος της εργασίας ίσως στήξει μια σειρά από άλλα αλυσιδωτά δικαιώματα που έρχονται από την εργασία, όπως είναι τα δικαιώματα που απορρέουν από το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Ένας ακόμα σοβαρότερος κίνδυνος που ελοχεύει είναι αυτός της παραβίασης της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, παραβιάζοντας το άρθρο 8 της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και στα θεμελιότερα ανθρώπινα δικαιώματα της ανθρώπινης υγείας και της ίδιας της ζωής. Πέρα από αυτό,
ένας ακόμα κίνδυνος είναι να μεταδοθούν στην τεχνητή νοημοσύνη ανθρώπινες προκαταλήψεις και να αποτελέσουν αργότερα κριτήρια κατά την ανασυνόμευση είτε δανειοδότηση προς έναν άνθρωπο κάνοντας διάκριση σε φίλο, φιλή και ίσως θρησκευτικές πεπιθήσεις, παραβιάζοντας έτσι και το άρθρο 12 της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν τα δύο πρώτα στάδια της τεχνητής νοημοσύνης θέτουν σε κίνδυνο τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τότε το τρίτο στάδιο, τι κίνδυνος μπορεί να κρύβει? Ίσως η ανάπτυξη της τεχνητής υπερνοημοσύνης να θυμίζει την ανάπτυξη της πυρηνικής βόμβας από τον άνθρωπο και τα οδυνηρά αποτελέσματα που έχει για τον οργανισμό των ζώων των πλασμάτων. Ο παραλληλισμός αυτός ίσως είναι λίγο ακραίος, αλλά μια τέτοια εξέλιξη της τεχνολογίας έχει σίγουρα καταστροφικά αποτελέσματα για ολόκληρη την γυναίκα ως υπόσταση. Αν οι μηχανές μάθουν να σκέφτονται σαν τον άνθρωπο, υπάρχει ο κίνδυνος να παραβιάζουν τους νόμους και τους κανόνες που έχουν επιβληθεί, όπως κάνει σήμερα πολλές φορές ο ίδιος άνθρωπος. Αν ισχύει αυτό, τότε ίσως αναγνωρίσει έναν άνθρωπο ως εχθρό, ίσως προσβληθεί από ένα είδος κακόβουλου λογισμικού, το οποίο θέλει να βλάψει τον άνθρωπο. Ίσως πέσει στις διαταγές ενός επικίνδυνου ανθρώπου, ο οποίος θέλει να ελέγξει τους υπολείπους ανθρώπους. Αν η τεχνολογία αποκτήσει μεγαλύτερη ευφυΐα από τον άνθρωπο, θα είναι πιο δύσκολα προβλέψιμη από τον δημιουργό της. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα είναι ανυπεράσπιστος μπροστά στο δημιουργημά του. Όπως είναι ανυπεράσπιστη η πλειοψηφία των υπόλοιπων έμβιων οντών μπροστά στον άνθρωπο. Σε αυτή την περίπτωση, όσο ανίσχυρα είναι τα μυρμήγκια μπροστά στον άνθρωπο, έτσι θα είναι και ο άνθρωπος για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μόνες προβλέψεις που υπάρχουν έχουν αρνητικό χαρακτήρα. Ίσως δώσει στον άνθρωπο περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να σχεδιάζει με τους ανθρώπους που αγαπά, όπως είναι η οικογένεια. Μέσα από αυτό μπορεί να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή, μία από τις κυριότερες αιτίες αναγκαστικής μετανάστευσης, εξαλείφοντας την επιστημιστική φτώχεια. Ζητήματα που δεν μπόρεσε να λύσει η ανθρωπότητα επί αιώνες για να το κάνει η τεχνολογία, όπως είναι η γύρανση από την καταπώνηση του ανθρώπινου οργανισμού, επειδή πολλές από τις πιο επίπονες εργασίες θα τις αναλάβει η τεχνολογία. Ο άνθρωπος να μην κρατάει τόσο και έτσι να επιμικρύνει τη διάρκεια ζωής του. Είναι σίγουρο ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να συνοδευτεί από τη φιλοσοφία και την ηθική με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον, τα έμβια και άβια αιώτα. Και πάνω απ' όλα προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν θεσπιστεί από τον ΟΗΕ. Τον Ιανουάριο του 2017, με πρωταγωνιστές των Elon Musk, Stephen Hawking και Bill Gates, εσπίστηκαν οι 23 αρχές για να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σέβεται τον άνθρωπο. Αλλά αυτές οι αρχές ίσως να μην είναι αρκετές για να αντιθασέψουν τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης.